Άλλο δεν ξέρω τώρα, μα επιτρέπεται να το πω, αλλά... Όχι, ας μην το πω. Πάντως, αυτό που θα πω είναι ότι από τότε που ήμουν μικρή και θα παρακολουθούσα, μ' άρεσε που τα έλεγε σχήμα. Δεν κόλωνες. Και σε είχα πρότυπο όταν ήμουν μικρή, γιατί όταν εγώ σε έβλεπα πήγαινα λύκειο. Ήμουν μικρή. Και έβλεπα εσένα και έπαιρνα κουράγιο. Τώρα είμαι 30. Και έβλεπα εσένα που τα λες σχήμα και με έδωσες κουράγιο εμένα για να μιλάω και εγώ να τα λέω. Γιατί δεν ξέρω, ντρεπόμουν να μιλήσω, δεν είχα λέγει όταν ήμουν μικρή. Στην πορεία το απέκτησα. Χαίρομαι πολύ που με αγαπάς και θέλω και εγώ να είσαι καλά, να τα λέμε εδώ. Θα μιλήσουμε και καμιά μέρα ιδιωτικά, μα θέλεις, να... μεταξύ μας, άμα θέλεις. Να τα πούμε πιο ιδιαίτερα. Περίμενε να δω να σε ακολουθώ, δεν σε ακολουθώ, σε έχω ακολουθήσει τώρα. Είμαστε πλέον φίλοι εδώ στο TikTok. Χάρηκα πάρα πολύ που σε ακολουθήσει. Κάτσε να παίξουμε εδώ το παιχνιδάκι. Συγγνώμη, κάτι τελευταίο. Το ντου, είδα που έκανε μια μέρα live. Άμα κάνει μια μέρα live, θα το πει να με ακολουθήσει. Άμα θέλει να με κάνει εδώ, στο παράθυρο. Δεν ακολουθεί κανέναν, ούτε καν εμένα που είμαι συνάδελφό του. Όχι, να με ακολουθήσει, να βγει σε παράθυρο, να μπερδεύτηκα. Σε παράθυρο να βγει. Εντάξει, θα το πω. Εντάξει, εντάξει αγάπη μου, εντάξει. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είσαι καλά, να μην στεναχωριές, εντάξει. Α, γεια, φιλάκια. Ναι, αγάπη, ναι, αγάπη. Χάρηκα πάρα πολύ. Ναι, πού άλλο είναι συνάδελφος, αγαπητοί φίλοι, κύριος Τους, για πείτε μου λίγο εσείς. Πέρα από το κομμάτι της τέχνης του τραγουδιού, πού άλλο είναι συνάδελφος ο κύριος Τούς μαζί μου. Εννοείται στο κομμάτι της τέχνης. Εκεί αποκαλούμε κάποιον συνάδελφο στα επαγγελματικά κομμάτια μας. Εάν θα το ξαναγράψεις αυτό για το σύζυγό μου, θα σε κάνω μπλοκ. Καλησπέρα, Εθνική Τσουτσού, εύχομαι να είσαι καλά, αγάπη μου. Δεν θα επιτρέψω κάτι τέτοιο στο live μου, θα σας μπλοκάρω όταν γράφετε για το σύζυγό μου. Και βρίζεται. Γιατί και λίγη αξιοπρέπεια δεν βλάβει. Ναι, να το χρησιμοποιεί το όνομά μου σύζυγός μου, φυσικά και το χρησιμοποιεί, γιατί να μην το χρησιμοποιεί, άντρας του είμαι. Πολύ συμποκάρεσαι, γιατί για το σύζυγό μου δεν θα συζητάμε, είπαμε, εσείς το συνεχίζετε και εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Θεό μου. Να είσαι καλά, σε ακολουθώ.
Κι αν χαλάτε το τσάτ, μην απαντάτε σε γελαία άτομα, διαβάζω κι εγώ και μπλοκάρω, μην ασχολείστε με γελαία άτομα. Στο live μας εμείς ωραία και καλά, με ωραία λόγια, θετική ενεργία. Λοιπόν, μην ασχολείστε, μην... Μην μιλάς, είμαι σε εκπομπή. Είμαι στο TikTok, σε εκπομπή. Σ' αγαπώ. Άσο να ακούγεται, δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν φοβάμαι κανέναν και τίποτα. Τι να φοβηθείς. Τι έχεις. Μια χαρά είμαι, τίποτα δεν έχω. Τι έχεις. Α, ωραία. Δεν έχουμε να φοβηθούμε. Γιατί ζούμε σε μια ελεύθερη χώρα και από τη στιγμή που δεν ενοχλούμε και μας ενοχλούν, αυτοί να φοβούνται, όχι εμείς. Όχι εμείς. Έχω ανεβάσει Facebook, το είδες, όλους τους τιτανομέγιστους. Τρεις είναι οι τιτανομέγιστοι της καρδιάς μου, τρεις. Και σήμερα θεώρησα σωστό να τους ανεβάσω. Τ' αγαπώ, τ' αγαπώ. Λάκια μωράκι μου όμορφο. Να είσαι καλά, Γεωργία μου. Αν θες βγες στο live, σ' αγαπώ κι εγώ. Να είσαι καλά, κοπέλα μου. Το καλέ.
σουβλάκι είναι αυτή πάλι. Πώς θα κυρίσω αυτό. Μετά θα φάω μια ωραία σπανακοπιτούλα. Έχω φάει ακόμα μία. Δύο σπανακοπιτούλες, δηλαδή κάθε μεσημέρι τρώω αν θέλω. Πέρσι έφαγα πολύ ωραία μπιφτεκάκια. Πολύ ωραία μπιφτεκάκια. Πολύ ωραία μπιφτεκάκια έχω αυτές. Παρακαλώ πάρα πολύ. Διαβάζω πολλά σχόλια για τον σύζυγό μου τον Στέφανο. Μην μου γράφετε για τον κύριο Στέφανο. Ο κύριος Στέφανος δεν είναι άτομο του TikTok, δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Μην ενοχλείτε τον Στέφανο, μην γράφετε για τον άντρα μου, σας παρακαλώ πολύ. Δεν με ενδιαφέρει, μην γράφετε. Μην γράφετε τίποτα για τον κύριο Στέφανο και θα σας μπλοκάρω. Τα μπιφτέκια πάλι ονειρεύεται. Λοιπόν, πέρασε ξανά το live blog και αποκλεισμό. Η κυρία Βαρνογιάννη δεν την ξέρω, μόνο εγώ την ξέρει όλη η Ελλάδα. Είναι η μεγαλύτερη κυρία. Γεια σου φίλη μου Βασιλική, αγαπημένη μου. Καλή μου γυναίκα φιλιανάδα. Φιλιά στη Χίο μας, του πυργή της Χίου μας. Τα θρέψεις, τα προγούλια σου, ναι, θα τα θρέψω. Μ' αρέσουν πολύ τα προγούλια μου. Είναι σημείο του σώματός μου και τα αγαπάω πολύ. Έχω ξοδέψει πολλά λεφτά για να τα φτιάξω. Ξέρεις πόσα λεφτά έχουν συγχύσει αυτά τα προγούλια, πόσα λεφτά για να φάω. Τι κάνεις αγάπη μου, καλά? Δεν μπορώ αγαπημένοι μου φίλοι. Έχετε πολλά να μου πείτε εσείς μάλιστα, κυρία Μαρία. Αν έχετε πολλά να μου πείτε, έχουμε κολουθιόμαστε να μου τα πείτε. Εδώ μέσα δεν μπορείτε να μου τα πείτε. Γράφτε μου στο Messenger του TikTok. Όταν εκτίθεσαι δημόσια θα δεχτεί και την κριτική, έτσι νομίζω εγώ. Άλλο κριτική δημόσια αυτό που βλέπεις και άλλο αυτό που γράφεις, κακία και τοξικότητα, εντάξει. Αυτό νομίζεις εσύ και εγώ σου απαντάω σε αυτό που νομίζεις εσύ. Δεν με νευριάζουν αγάπη μου με αυτά όλα. Αγάπη μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μανολάκη μου. Πώς και δεν πήρες ζεστό σήμερα. Όμορφε. Πώς και δεν πήρες ζεστό σήμερα. Είπα να πιω ένα κρύο, έναν πιο και εγώ ένα κρύο. Όλο ζεστό το τρώω. Ας φάω και ένα κρύο. Όχι, δεν θα βάλω ρε φίλε να δάλει ποζόν στα χείλη μου. Αυτά με τα χείλια μου αρέσουν σήμερα. Μην μου κάνετε κουμάτιο σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε με να είμαι φυσικός και ήρεμος. Άντρας είμαι, δεν είμαι και η Μπριζή Μπαρντό. Πώς περνάω αγαπημένη μου εθνική τσουτσούκα. Εθνική τσουτσούκα μου, σ' αγαπώ πολύ προσωπικά και σε ευχαριστώ πολύ και ξέρεις το γιατί. Σκέφτομαι όλα αυτά και ξέρεις τι σκέφτομαι και σ' αγαπώ πολύ. Πώς που το είδε, πώς νιώθω, σου έχω πει πώς νιώθω. Δεν είναι κριτική το μπιφτέκ, τα μπιφτέκια, μάλιστα. Κάτσε και ασχολήσουμε με μπιφτέκια. Εγώ δεν ασχολούμαι με μπιφτέκια, φίλε. Σεβαστείτε τον άνθρωπο που σέβεται. Γεια σου, κύριε Εθνική, γεια σου και εσένα. Μα εγώ δεν είπα κάτι κακό για εσάς. Πού θα πάτε διακοπές, δεν θα σας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον, δεν σας ενδιαφέρει αυτό. Οι μετακινήσεις μου είναι εγκόγνητες. Το ελιξίδιο της ομορφιάς σου είναι η ωραία σου ψυχή και αυτό δεν αντιγράφεται ό,τι και να κάνουν αγαπημένοι. Ευχαριστώ αγαπημένοι, τα γράφετε γιατί ζηλεύουν. Αντρεόλου δεν θα σου δούμε στην τηλεόραση. Θα με δείτε πολύ σύντομα σε δική μου εκπομπή. Στην υγειά σας και στη δικιά σας αγαπημένοι μου φίλοι. Χτες μνημόνευσα, Αντρεούλη μου, στη λειτουργία. Χτες μνημόνευσα, Αντρεούλη μου, στη λειτουργία της Αγίας Κυριακής που έκανα αρτοπλασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
Και κακώς δεν μου το είπατε να βάλετε και τη μάνα μου να μνημονεύσετε, τη Γεωργία Κουτσαμιχάλη Ανδρεαδάκη, την κόρη της Κυριακής. Γιατί είχε και μάνα Κυριακή η μάνα μου, είχε και κόρη Κυριακή. Ό,τι μνημόνευμα κάνατε για μένα, σας ευχαριστώ. Αλλά να πάει υπέρ της ψυχής της μάνας μου, της Γεωργίας Κουτσαμιχάλη Ανδρεαδάκη, της κόρης Κυριακής. Αγαπητή Μαρία, δίνω την εντολή στην ύψη, στη δύναμη. Εκεί να πάει το μνημόνευμά σας, στη μητέρα μου, στην ανάπαυσή της. Οικογενειακό παιχνίδι, Αντριούλη μου, τι έγινε, καλησπέρα. Γιάννη μου, πιο δυνατά πάλι δεν ακούγεσαι. Πώς είσαι, λέω, τι έγινε. Γιατί δεν ακούω, κουφάλα, κατάντησα. Δεν ξέρω, μήπως έχουν πρόβληματα, ακούγω με παιδιά. Α, τώρα σε ακούω, είχα βάλει το ένα μόνο, το δεν είχα καταλάβει. Προφανώς ξεχυλώσαν οι τρύπες και ήταν η μία ξεχυλωμένη έφυγε και δεν το κατάλαβα. Καλή όρεξη. Και να αφήνουμε να κρυώσει, όχι, είναι πολύ ωραία. Κάμισε μας, μωρή μαλακιά. Κοιτάξτε μία μάνα μέσα εδώ μας με μελισσούλες, καινούργια βασίλισσα μέλισσα. Είναι μία μένα κίτρινο πάντηση πιο μεγάλη. Έχουν περιορίσει το live να μας βρίσκουν, διότι λέει, έχεις λέει καταγγελία. Ναι, με ακούς. Εξήγησε το λόγο γιατί. Γιατί καπνίζεις. Όχι, αφού εδώ έτσι κάνω. Το όμως το πιάσανε και περιορίσαν το live. Πώς, αφού δεν το πω. Τα λαμόγια. Θα βάλω να τους υπήσουνε μέλησμα. Α, για να δω και αυτή. Αυτές ναι, δίνουν το υπέροχο μέλι, πω πω. Γιατί ο Βασιλικός Πολέμος... Γιατί, γιατί ο Βασιλικός Πορτός, ο οποίος είναι και τόσο πολύ χρήσιμος, δημιουργεί υπέρταση, όταν έχεις υπέρταση και τον φάσο ανεβάζει την πίεση, γιατί όσοι έχουν πρόβλημα με πίεση καρδιά δεν μπορούν να το πάρουν, στα δίνει όλα, σε του πανιάς, απαγορεύεται, μπορεί να μείνεις. Εγώ δεν μπορώ να το πάρω γιατί από 19 χρόνια λόγω κάποιου θέματος, ναι. Είναι επικίνδυνο, ναι, είναι επικίνδυνο, αρκετά επικίνδυνο, μπορεί να σε αφήσει τον τόπο δηλαδή, έτσι, δεν είναι επεξεγελάσαι. Και πήγω μια μέρα ξεχάστηκα. Εμένα ξέρεις ποιο άλλο ξέρεις ποιο άλλο προϊόν μου ανέβασε την πίεση στο Θεό. Το γάλα της γαϊδούρας. Έχει τόσες βιταμίνες το γάλα της γαϊδούρας. Εγώ το γάλα της γαϊδούρας το μόνο που μπορώ να το χρησιμοποιήσω είναι να το παίρνω στο ψυγείο όπως πρέπει να διατηρηθεί και μετά την κατάψυξη για να βάζω με μπαμπακάκι σε όλο μου το δέρμα. Κάτσε γιατί αρχίσατε την πέρα που όχι. Ένα παιδάκι που δίνατε γάλα γαϊδουρίτσας λίγο, κάνατε πολύ καλά γιατί είναι υποκατάστατο του μητρικού γάλακτος. Εμείς οι μεγάλοι ανθρώποι το παίρνουμε, μεγάλοι εννοώ πάνω από 20, το παίρνουμε, 30-40 το παίρνουμε γιατί οι βιταμίνες αυτές που έχει μέσα είναι ανώτερες του πρωτόγαλου, είναι φαρμακευτικό για τον κοκκίτη το δίναν τότε και σε πάρα πολλές άλλες ασθένειες, αλλά δεν μπορεί να το πάρουν όλος ο κόσμος. Έχει 300 ευρώ νομίζω το κιλό, δεν ξέρω, τα μπουκαλάκια τα τόσα πάντως που ήταν ειδικά μου τα φέρνανε από παραγωγό, τα πλήρωνα από την ΕΜΕΑ μου τα φέρνανε, ακριβά. Η γύρη τη σου κάνει καλό ή έχεις πρόβλημα και με τη γύρη. Έχεις δοκιμάσει γύρη ποτέ, έχεις πάρει. Μέχρι ένα σφινάκι έπινε αγαπητή κυρία και μου ανέβαζε την πίεση. Αλλά θα ξαναπάρω αν βρω γάλα γαϊδούρα σε ένα σφινάκι την ημέρα. Κάνει πολύ καλό. Η γύρι, όχι, δεν έχω δοκιμάσει αγαπητέ. Θα ήθελα να δοκιμάσω γύρι. Θα το φτιάξουμε αυτό. Έλα πύλη μου, παίξε μπαλίτσα. Αυτό που ρωτάτε μέσα στα live, αυτό που ρωτάτε για το γάιδαρο είναι τρομερά πρόστιχο και παραπέμπει σε κτηνοβασίες και σας παρακαλώ πολύ μην τα γράφετε, θα σας μπλοκάρω κιόλας διότι κάπου θα ξεράσω μεσημεριάτικο, έτσι σας παρακαλώ. Ναι, τραβάμε κουλά.
γαλοπούλιτσες. Αντρέου, εγώ Αντρέου δεν πίνω γάλα από το μωρό, θα έχω πρόβλημα μεγάλο. Το μαγνήσιο πώς σου φαίνεται το χάπι, τι λέει εδώ πέρα ο άνθρωπος, τι με περάσετε εμένα ρε γιατρό, τι μου γράφετε εδώ πέρα. Εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι είμαι γιατρός. Σε λίγο θα του ξεγεννήσεις κιόλας, σε λίγο θα του ξεγεννάς. Σε λίγο θα μου ζητάτε να κάνω και γένες, να γεννάω. Ναι, σε ξεγεννάω. Θα κάνεις τη μαμή, τη μαμή. Τι τραβάμε εδώ. Αχ, κούλα, ολόπεδο Κυριάκος. Έκανα ωραίο ύπνο χτες, φίλε. Κοιμήθηκα λίγο, αλλά ήταν τόσο χωρίς. Τι έκανα, δεν έχω κλείσει τα παράθυρα, αγαπητή Βέρα. Είμαι σε παιχνίδι από ό,τι βλέπεις. Δεν έκλεισα τα παράθυρα. Παίζω παιχνίδι με τον κύριο αδερφό Λίτρα. Με τον εθνικό friend θα λες. Θα το αλλάξω σε 30 μέρες όταν μπορώ. Αφού παίζω αυτά, αφού παίζω. Το τελευταίο είναι να κλείσουμε, να πούμε να κάνουμε κάποια πλάκα. Αφού παίζω. Όχι, ας τα παίξουμε κανένα παιχνιδάκι, θα μπούμε και στο. Θα παίξουμε κανένα παιχνιδάκι λίγο. Βάλουμε καμιά δραχμή, αλλιώς. Πάμε λιγάκι, πάμε λίγο. Βαράτε λίγο εθνικό, βαράτε λίγο εθνικό. Πάμε λίγο τάπι, τάπι. Πάμε λίγο. Τα αεροπλάνα και τα βαπόρια να σκάνετε, βλέπω. Κύριε μας, τη Βέρα την αγαπώ πολύ, είναι καλό κορίτσι. Είναι καλή κοπέρα η Βέρα. Θέλω να είναι ευτυχισμένη. Τη Βέρα τη θέλω ευτυχισμένη. Και τη Μελίνα τη θέλω ευτυχισμένη. Έλα δε με. Εσύ μελισούλες, ε. Όταν σου γράφω όμως τα live που κάνεις δεν μας απαντάς και να μας κάνεις μόνο σκέψα. Και κάτσε να καθαρίσω λίγο κάμερα. Να είστε καλά ρε κορίτσια και εσύ και η Μελίνα αγάπη μου, να είστε καλά Βέρα μου. Μακάρι Παναγία να σας δίνει φώτιση να μην κάνετε λάθη. Εγώ είμαι εδώ για εσάς να με συμβουλεύεστε. Η μεγάλη κυρία που είναι με το κίτρινο επάνω της βαμμένη είναι η Βασίλισσα, η άλλη είναι η Μέλισσα. Ποια είναι η Βασίλισσα, η κίτρινη? Ναι, αυτό που έχει ένα κίτρινο στο σβέρκο της, αυτή είναι η μεγάλη. Δεν τη βλέπω ρε παιδιά, πού είναι, δείξε μου. Α, αυτή είναι η Βασίλισσα που έχει το κίτρινο. Αχα. Και αυτή είναι η Κρυφίνες. Όχι, Μέλισσες. Ναι, έτοιμος είμαι, Σάκη. Έτοιμος είμαι. Εννοείται, σένα τη μεγάλη θα σου στείλω, τη μεγάλη, τη μεγάλη. Εν τω μεταξύ να ξέρεις ότι ο Κυφίνας έχει κάτι παπάρια πολύ δυνατά. Αν βρω Κυφίνα τώρα θα σας φέρω να σας δείξω τα παπάρια του Κυφίνα. Θέλω να τα δω. Αν βρω ένα θα το δείξω. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που βλέπω Βασίλισσα τόσο χρονών. Βασίλισσα Μέλισσα βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου. Και χαίρομαι που θα δω και τα παπάρια του Κυφίνα τώρα. Δεν τα έχω ξαναδεί ποτέ όσο ζω. Και εν τω μεταξύ να πούμε κάτι. Συνηθίζεται όταν κάποιος είναι τεμπέλης να το λέμε Κυφίνα. Μέγα λάθος. Το ξέρω. Κυφίνας προσφέρει την τέλη. Ξέρω. Και θυσιάζεται γιατί μόλις... Και θυσιάζεται γιατί μόλις τη δείξει τη Βασίλισσα τον σκοτώνει. Πεθαίνει τέλος. Δηλαδή μόλις κάνει έρωτα ο Κυφίνας με τη Βασίλισσα μετά του κοπανάει μια τσιμπιά και τον σκοτώνει. Άρα... Όχι, ζούμε το, σε μία φύση λοιπόν, δολοφονική. Λυπάμαι γι' αυτό. Λοιπόν, ακούστε τι παίζει. Για να γονιμοποιηθεί μια βασίλισσα πρέπει να πάει τουλάχιστον με 12-15 κυφίνες. Ο κυφίνας γαμιούται στον αέρα, παιδιά, εδώ πετάνε. Του παίρνει όλο το σπέρμα και με το που του πάρει το σπέρμα ο κυφίνας κάνει... Είναι το καλύτερο έντομο. Μένει επάνω στην καλύτερη απόλαυση. Γαμάει μία φορά και πεθαίνει. Νατός. Ναι, butterfly μου, κουκλίτσα μου. Εννοείται είσαι η βασίλισσα εσύ. Δεν συμφωνώ να σκοτώνεις. Έπρεπε να το αλλάξεις. Έπρεπε να το κάνεις big win, όχι butterfly και αρχίδια. Δεν βλέπω.
βλέπω τα αυτά από τον εθνικό. Πάμε λίγο. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ. Γιατί η Βασίλισσα η Καριόλα, τώρα είναι 15 πούτσες. Και δεν ξαναγαμιέται ποτέ, δεν ξαναβγαίνει από την Κυψέλη. Μετά πεθαίνει κι αυτή. Πεθαίνει. Μια Βασίλισσα πεθαίνει. Βέβαια, μετά από 2-3 χρόνια δεν γεννάει άλλο και την κόβει το μέλισσα. Να ξέρετε ότι κουμάτιο στην Κυψέλη δεν κάνει η Βασίλισσα. Παρόλο που είναι η Βασίλισσα και είναι μόνη. Κουμάτιο στην Κυψέλη κάνουν οι μέλισσες, οι εργάτριες. Φουλ κομμουνισμός, στο 100%. Άρα, άρα. Καλό! Κουμάντο στην Κυψέλη κάνουν οι Βάζελοι και είναι και αλήθεια. Ωραίος. Ζωή, δεν γαμιέσαι ρε μαλάκα, δεν θα μας γλεντήσεις. Ακολουθούμε Ζωή Γαζή που γράφει εδώ πέρα ο κύριος με το άσπρο. Τον ακολουθούμε, είναι πολύ δυνατός και κάνει πολύ ωραία live. Να ξέρετε, ο Ζωής θα σε κάνει, εγώ Ζωή. Πώς γεννιέται η Βασίλισσα, όλα μέσα στην Κυψέλη γεννιούνται ανάλογα στην ποσότητα του βασιλικού πολιτού που έχει μπει μέσα στην Κυψέλη, μέσα στο κελί. Δηλαδή, π.χ. ένα γραμμάριο βασιλικός πολιτός μέσα στο κελί βγάζει μέλισσα. 1,5 γραμμάριο βασιλικού πολιτού βγάζει κυφίνα. 2 γραμμάρια βασιλικού πολιτού βγάζει βασίλισσα. Όλα ξεκινάνε από ένα αυγό και τα αλλάζει η ποσότητα του βασιλικού πολιτού. Ζωή, άσυ παπαριές, θα σου κατέ... Ζωή, κανόνισε τώρα που θα κατέβει ο εθνικός τρίμερο να κατέβουμε κάτω στην πισινά, να ράξουμε με τον εθνικό. Για οργανώσου λίγο. Για οργανώσου. Για οργανώσου. Μην λες τέτοια και μας γλώσσα τρώνε και φύγουν οι ρόδες από τα μάξι. Τίποτα δεν φεύγει. Δεν βγαίνει το διαζύγιο που είναι αυτό που έλεγε η Αλίκη. Λοιπόν, είναι ένας κύριος εδώ πέρα, άγγελο, άγγελο κρουσμένος, που λέει «Πες του σε παρακαλώ ότι με κάνουν μπαν οι διαχειριστές του χωρίς να έχω πει κουβέντα, μόνο ρώτησα». Δεν έχω κανένα διαχειριστή, τον κάνω μπαν εγώ γιατί λέει μαλακίες από εδώ. Πες του. Το άκουσες, φίλε. Και μη με ξαναενοχλήσει κανείς. Τελειώσανε τα, μη μου ξαναδιαβάζει, σου γράφουνε. Να ξέρετε κάτι, ότι από εδώ και πέρα όποιον βάζει μπλοκ δεν το ξαναξεμπλοκάρει ποτέ, να ξέρετε. Παλιά κάτι ξεμπλόκαρε τώρα, τον ήπιαζε. Κανέναν τώρα. Καλησπέρα. Πού είσαι μωρή καβλίτσα, Νίτσα, πού είσαι ρε. Ξαφανίστηκες παιδί μου. Πού είσαι. Πείτε εμένα για τον άντρα μου όλη την ημέρα θα γράφετε μαλακίες. Η Βασίλισσα γεννάει τα αυγά και οι μέλισσες κανονίζουν με το βασιλικό πολιτό τι θα γίνει το κάθε αυγό. Θα γίνει Βασίλισσα, θα γίνει Κυφίνας ή θα γίνει η μέλισσα. Αυτό γίνεται. Άρα θα πούμε... Να, τώρα... Τι να κάνω, ωραία αδερφέ. Τι να κάνω. Κάπως παίρναγε καλά η καβλίτσα, γι' αυτό έλειπε. Κάπου τον έτρωγε μάλλον, παίρναγε καλά. Yeah. Πώς δεν σε βλέπω, σε έχω χάσει τόσες μέρες. Δεν ανοίγω κι εγώ το πρωί τις τελευταίες μέρες. Τι κάνω. Έχω κόλλημα, κόλλημα, κόλλημα. Έχω κόλλημα, κόλλημα, κόλλημα. Τι να κάνουμε ρε Άγγελε εδώ τα ίδια. Καθημερινότητα μας έχει φάει. Εγώ περιμένω. Οι περισσότεροι περιμένουν πότε θα φύγουν διακοπές και εγώ περιμένω πότε θα τελειώσει το καλοκαίρι να φύγει μόνος να πάω διακοπές. Το ρόλο που ρόλο παίζει δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Το μέλι είναι για να τρώνε οι μέλισσες, να συντηρούνται οι μέλισσες. Το καθημερινό του μαγειρικό. Κάνουν ένα ερώτημα τώρα γελίο. Πώς ξεχωρίζει τη μέλισσα από τον κυφίνα. Ο κυφίνας θα έχει παπάρια μεγάλα. Όχι, ο Κυφίνας είναι πολύ χοντρός και πλακουτσωτός και έχει τεράστια μάτια. Η Βασίλισσα είναι πολύ μεγαλύτερη σε μέγεθος και η Μέλισσα είναι τυπική. Εύκολα τα ξεχωρίζεις. Άμα βρω Κυφίνα θα σας φέρω. Δεν τσιμπάει κιόλας ο Κυφίνας.
Όταν θέλω να φέρω το μισό. Άρα, θέλεις να μας πεις. Θέλεις να μας πεις λοιπόν ότι η Βασίλισσα γεννιέται. Δεν γίνεσαι. Εννοείται. Πες τα ρε Γιάννη, πες τα. Μα η αλήθεια είναι αυτή, γεννιέσαι, πάντα γεννιέσαι για να γεννείς. Γαλαζοαίματος. Αυτά θα γνωρίσουμε. Έχεις δωμάτια. Όχι, δεν ασχολούμαι με δωμάτια, δεν έχω. Εγώ προσωπικά. Ωραία η Νάξο, φοβερό νησί. Το πιο ωραίο νησί των Κυκλάδων είναι. Και αυτόνομο, έχει τα πάντα. Ζωοτροφία, αγροτιά, τα πάντα. Δυναμίτη σου. Και είναι και τεράστιο. Καλά είμαι, ρε καβλίτσα μου, καλά είμαι. Τι ανάγκη έχουμε. Τη δουλειά μας την έχουμε, τα φιλαράκια μας τα έχουμε. Φαγητό έχουμε να φάμε. Μια χαρά είμαστε. Διακοπές μας λοιπόν. Έλα μας έφαγε εθνικός, έλα μας πήγε 174-27 μας και κόλιασε 50 άτομα και έχουμε 27. Φίπα κόλλο εμπλοκή μας πήγε. Λίγη μένα τα χορταράκια πως μ' αρέσουν. Να σου πω, ορφανή είναι αυτή που τρως εκεί ή με φέτα την κάνει η κυρία? Ορφανή, δεν τρώω εγώ τυριά. Ωραία. Γι' αυτό δεν παχαίνει αυτή που ανακόπτεται, γιατί είναι μόνο φανή να φόρτω. Φίλο χοντρό ή το λεπτό το κριτσανωτό? Εγώ αγαπώ το φίλο το ψηλό. Αυτή δεν είναι και με πολύ ψηλό, αλλά ούτε και με πολύ χοντρό. Είμαι κανονικό, αλλά θέλω το ψηλό εγώ. Μα αρέσει το ψηλό φίλο. Ό,τι πείτε φτιάχνει πεθερά μου, ανοίγει φίλο και είναι χοντρό, δεν μπορώ να το πάω. Και εγώ θέλω το τυποποιημένο που είναι το πολύ λεπτό φίλο, αυτό μου αρέσει, αυτό γουστάρω. Έλα, πάμε λίγο. 100 φορές έχουμε παίξει, ένα παιχνίδι του έχουμε πάρει. Πάμε λίγο, μη μαζάτε, θα τους κερδίσουμε, παιδιά! Κερδάμε, αδέρφια! Μελάρας, χωρίς φέτα για... Ο Σάκαρος λέει σπανακόπιτα χωρίς φέτα, λέει για κανένα λόγο. Η σπανακόπιτα, γι' αυτό λέγεται σπανακόπιτα. Άμα θέλει να φάει με φέτα, λέγεται σπανακότυρόπιτα. Εγώ τρώω μόνο σπανακόπιτα. Σάκη! Δεν τρώει με χόρτα, τρώει με σπανάκι. Το οποίο είναι παράγωγο του Σιδήρου. Ωραίο αυτό το φιλοφίλο το λεπτό. Σάκαρε, είσαι έτοιμος, έχεις ετοιμαστεί, είναι έτοιμο το φορτηγό, κλεισμένο. Έχεις μπορέσει να εξαρτήσεις. Να πάω να του το πεις εσύ, αδερφούλη μου. Όχι χύμο πορτοκάλι, αγαπητή μου, λεμόνι. Το λεμόνι με τη σπανακόπιτα, το λεμόνι σε βιταμίνη C, όπως και στη φακή, διασπάει το σίδηρο στον οργανισμό. Φακή με λεμόνι, όχι με πορτοκάλι όπως γράφετε εσείς. Θέλει και λίγο λεμόνι, βιταμίνη C. Αντρεούλη, δεν ξέρω πέρα να υπάρχει λίγο λεμόνι. Άσπρισα πολύ. Να πάω να το βάψω. Μεγαλώνεις. Ναι, βάφτο, είναι ωραίο. Δεν πει όπως είμαι, πως είμαι. Βάψεις. Το βάψω. Ωραία, αύριο. Αύριο πάμε για βάψιμο. Η φακή δεν τρώγεται με ξύδι, τρώγεται με λεμόνι για να διασπαστεί η βιταμίνη, το σίδηρο, αν θέλετε να μάθετε. Τώρα, αν θέλετε να φάτε με ξύδι, φάτε το και με ξυδολέμονο. Τι με νοιάζει εμένα. Για ρώτα τον ποπό σου, σου πει με τι τρώγεται. Όλα τα τρώει.
Έλα Σάκα ρε, δεν μας τα πες αυτά. Τα τρως όλα. Σάκη. Σάκη. Σάκη ρε φίλοι. Και ποτέ μεγάλα αυτοκομικά, διότι χάνεις όλο το σίδηρο όταν τρως σίδηρο και τρως γαλακτοκομικά, το χάνεις όλο το σίδηρο. Τώρα εγώ δεν έχω λίγο λεμόνι, να παρακαλέσω λίγο το παιδί μέσα να μου δώσει λίγο λεμόνι, ένα λεπτό. Α, να το λες, Σάκη. Γιατί είναι εδώ πέρα πολύ κομμάτι που σε πολύ ορκούνε. Υπνέεις κανένα θέμα. Μη σου πεταχθούνε που δεν είναι αυτά τίποτα διόδια μπροστά σου, που κάνουνε μέσα με το ζόρι. Πώς έχεις. Πάμε ρε παιδιά λίγο ταπ-ταπ. 93 και 50 άτομα είμαστε. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο ταπι-ταπι. Πάμε αφού μπορούμε. Πάμε. Εσείς από κύριε μην παράτε ρε κουβάλες. Μην βάζετε άλλα. Δεν διδάσκω τυρό. Το κερδίσουμε μια φορά και εμείς να χαρούμε. Για να μάθετε ότι δεν διδάσκω, απλά τυρώ κιόλας. Δεν είδα. Έχω πρόβλημα με τα σπόνια, ξέρετε, μαράκι μου, καλησπέρα. Συγγνώμη που σε είδα και δεν. Τι να του πω τώρα. Δεν θέλει να του λέω, ούτε να σχολιάζουμε το πριν. Δεν θέλει. Πιστεύω αυτά να δεν κάνει κάποιο άλλο. Νερό με λεμόνι μετά τις πανακόπιτα για να απορροφηθεί το σίδηρο. Αντρεούλη, τελευταίο και πάω να βάλω τις μέλισσες. Να βρω και κυφίνα. Τώρα, κουφάλες, πρέπει να τον κερδίσουμε. Είναι το τελευταίο. Προσέχτε. Έστω και με ένα βαθμό πρέπει να τον κερδίσουμε. Με ένα βαθμό. Τώρα θα γίνει διάσπαση με το λεμόνι της βιταμίνης C, της βιταμίνης του σιδήρου, το οποίο περιέχεται στις πανακόπιτα και στη φακή. Και αυτόματα όλη η ευεργετική ιδιότητα του σιδήρου περνάει στο αίμα του ανθρώπου. Όχι, διασπάται με τη βιταμίνη C. Μην βάζεις μωρή τρελέκο σου λέω, μόνο μετά αυτά θέλω, δεν θέλω λουλουδάκια. Οικογενειακός είναι ο αγώνας, δεν θέλουμε δώρα. Όχι, εγώ θέλω παρακαλώ. Μόνο σε κάτι ξυνού. Ναι, όχι, στον αντιρρεπλή. Ταπ και δωράκια τα θέλουμε. Ναι, εσύ. Εγώ θέλω δώρα μόνο με κάτι ξυνού στο πρωί. Πάμε λοιπόν, ταπ δωράκια και κοινοποιήσεις. Εσύ αδερφέ. Κόνα, πώς λέγεσαι, αδερφούλη μου, μη βαράς, δεν χρειάζεται. Φλακίτσα κάνουμε, μη χαλάζουν λουδάκια, κομπλέ. Εισόδες, αγαπητή Ντυροπούλου, πρέπει να τρώμε ένα κουταλάκι την ημέρα. Θύμισε μου λίγο τι μου έχεις γράψει. Εγώ πίνω μια σόδα αυτές τις εμφιαλωμένες, αλλά καλό είναι να πίνουμε ένα κουταλάκι κάθε πρωί. Με λεμόνι, να το κάνουμε με νερό, τη σόδα και να την πίνουμε. Καθαρίζει. Ναι. Καθαρίζει νεφρά, μαγειρική. Πέτρα στα πάντα. Μαγειρική σόδα. Και αν πάρουμε και βιολογική από τα βιολογικά καταστήματα, ακόμη καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Μια κουταλιά του γλυκού, λεμόνι, μισό λεμόνι και ζεστό νεράκι. Και αυτόματα το πρωί μια γκλουκ και αμέσως καθαρίζουν τα πάντα. Ισχύει, το έκανα αυτό με τη σόδα. Καθαρίζουν πέτρες, ανεφρά, χολές, τα πάντα. Και μετά είναι και το σκουρπιδόχορτο που μου στείλει η φίλη μου, σκουρπιδόχορτο. Βράζεις, το αφήνεις, αποβραδείς και αμέσως... Όσοι έχετε και χρησιμοποιείτε μέλι στην καθημερινότητα... Όχι, δεν πειράζει. Το έχετε μέσα σας, να ξέρετε, με το που ξυπνάτε το πρωί μια κουταλιά. Μια κουταλιά με το ξυπνάτε πρωί-πρωί χωρίς τίποτα άλλο, μια κουταλιά μέλι, να το ξέρετε αυτό. Κάνει και το μισό λεμόνι και μέλι, ναι, κάνει και αυτό. Αλλά για μην κάνετε διαδικασία... Πριν το μισό λεμόνι, όχι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Πριν πίνουμε σόδα, νερό,
σόδα, λεμό, νερό, ζεστό, χλιαρό καυτό. Μετά την κουταλιά το μέλι. Για τις ασβεστώσεις των νεφρών. Για τις ασβεστώσεις των νεφρών κάνει αυτό και για τους κρυστάλλους των νεφρών. Ρε κουφάλες δίπλα, δεν μπορούμε να πάρουμε έναν αγώνα με ένα πότο. Ρε κουφάλες. Γιαννάκη, εγώ αν ήμουν εκεί που μένεις εσύ, αν ήμουν εκεί που μένεις εσύ, παρακαλώ ταπ ταπ και δωράκια και μην καθόμαστε και κοινοπισούλες. Εγώ αν έμενα εκεί που μένεις εσύ, θα έτρωγα κάθε μέρα άφανα ψάρια και χόρτα. Ναι, αυτό κάνουμε όλη μέρα. Τι κάνουμε ρε Αντρεούλη, τι νομίζω ότι κάνουμε. Όταν βγαίνουμε έξω... Μόνο τα ψάρια αγαπώ εγώ, μόνο τα ψάρια. Πολύ ψάρι. Ο μικρός πρώτα απ' όλα να ξέρεις, ή σπίτι, θα φάμε δύο φορές στο σπίτι τη βδομάδα, θα φάμε ψάρι. Βαράει δύο τσιπούρες 500 άρεσε κάθε μία ένα κιλό στην κατησιά του. Θα πάει τέρμα τα ψάρια ο μικρός. Και που τις βγάλατε κερδίσατε κάτι, ρε ρι φίλοι, κάτσε παιδάκι μου. Είπαμε, αν το κερδίσουμε, το κερδίσουμε, είπαμε να... Τα χόρτα προκαλούν φούσκωμα, μη φάσεις εάν σου προκαλούν φούσκωμα, εμένα μου αρέσουν αγαπητέ φίλε, και τα βλήτα και τα ραβίτια και όλα τα χόρτα. Το ζουμί τους από τα χόρτα που είναι καλό για αφέτσιμα. Και επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ τα ακριβά χόρτα όπως είναι τα, στα μαγκάθια. Ωραίο στα μαγκάθια. Γεια σου Μάνθο. Μ' αρέσει και εμένα. Μάνθος μέσα. Μωρή κουφάλια Μάνθο. Η γύρη κάνει καλό να ξέρετε σε αυτούς που έχουν την άνοιξη, πώς το λένε, που έχουν πρόβλημα με τη γύρη και έχει πολλές βιταμίνες, είναι full, full πρωτεΐνη. Τον ήπιαμε πάλι. Ωραία. Λοιπόν, Εθνικέ, σε κλείνω, πάω να βάλω τις μάνες, να βρω και ένα τέτοιο και βάλε την πέρα μέσα αν δεν παίξεις, να πούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ ναι, όλα τα παιδάκια για το... Ποιος σου ζητεί. Και για τα δωράκια. Φιλάκια. Όχι. Ψάρι χόρτα μακροζωία. Το στομάχ στα μαγκάθι κάνει για χοληστερίν καλό. Το στα μαγκάθι παιδιά τι ωραίο που είναι. Το στα μαγκάθι. Και λίγα μικρά κολοκυθάκια βρασμένα. Με λίγο λεμονάκι και μπουόλικο λαδάκι. Έτσι, μόνο τα γιαούρτια κατσικούλα συμφωνώ να τρώτε. Γιαούρτια κατσικούλα και γάλα κατσικούλα μόνο. Ευχαριστώ πολύ Νικόλη μου, να είσαι καλά αγάπη μου, για τις γνώσεις που μου λες. Τα μπελοφάσουλα είναι τρομερά ωραία. Προτιμώ τα μπελοφάσουλα βάζουμε το λαδάκι τους και καλύτερα να βάλουμε λεμονάκι, όχι ξύδι, για να μπορούν και αυτά να έχουν μια άλλη. Τα ξύδι, παιδιά, θα το ψιλοαποφεύγετε, δεν κάνει πολύ καλά σε φαγητά. Και για την δική μας αγάπη, Γιάννη. Και τα ιταλικά μου αρέσουν πολύ. Τα αρμυρίκια είναι καταπληκτικά αγαπητοί φίλοι, τρώω και μου αρέσουν. Ναι, αλλά είναι και όχι γιαούρτια, διότι είναι σκέτες σκόνες. Γεια σου, αγόρι μου. Κατσικούλες γιαουρτάκι και μάλιστα και το πύλο ακόμα καλύτερα με πετσούλα. Μόνο κατσικούλες, φίλοι μου. Χορτόζουμε με λεμόνι, κάνει πολύ καλό. Πού να το βρούμε, θα ήθελα να πιω. Δεν κάνει καλό το πρόβιο, αγαπητέ φίλοι, επέτρεψέ μου να ξέρω. Μόνο κατσικούλες. Τέλος πάντων, το πρόβλημα σε κάποιες ομάδες αίματος. Στις αγελάδες για όλους όχι. Και τα κουκιά είναι ωραία. Τα κουκιά ανεβαίνουν λίγο προσοχή, αλλά είναι ωραία τα κουκιά.
Τα βλήτα με κολοκύθια, αχ τι ωραία, τα κάνει η μαμά μου, τι ωραίο φαγητό, βλήτα, κολοκυθάκια σε αλάτα, Παναγία μου, που είσαι μανούλα μου που μαγείρευες, τόσο όμορφη, καπημένη μανούλα. Κύριε Δρεούλη, σκεφτήκατε ποτέ να εγκαταλείψετε την Αθήνα και να ζήσετε στη φύση? Ναι, πολλές φορές, αλλά προτιμώ να ζω στην Αθήνα σε κάποιο εξοχικό σπίτι. Σε κάποιο σπίτι με κήπο, δηλαδή, αυτό εννοώ, εξοχικό. Να εγκαταλείψω την Αθήνα δεν νομίζω τι θέλω. Με αλάτι και λάδι, όχι αλάτι το κανονικό μας, παιδιά. Ή το ροζ αλάτι ή αλάτι μαλαΐων, αλάτι... Το ειδικό αλάτι στα βιολογικά, όχι το κανονικό αλάτι, αυτό το φαρμάκι. Αλάτι μεσολογίου, πάρα πολύ καλό αλάτι, να συμφωνώ. Συμφωνώ, και αυτό με μέτρο πάντα, έτσι έχω πολύ. Να ψήλω από αυτό και λίγο τις πατατούλες. Το αλάτι που είναι ροζ, θα λες. Ναι, το ροζ αλάτι που βγαίνει από τα Ιμαλάια. Δεν μαγειρεύω συχνά, αγαπημένοι μου φίλοι, παίρνω έτοιμα. Αν έχω ψυχικό, εγώ όχι, δεν έχω ψυχικό, αγαπητοί φίλοι. Έχουν οι φίλοι μου. Δηλαδή, όλοι, πώς μπορείτε να σας στείλουμε κάποια προϊόντα από το χωριό να δοκιμάσετε? Χαγιάτ λέει εδώ. Σας έχω ακολουθήσει, αγαπητέ φίλε, Χαγιάτ 95. Μου στέλνετε μήνυμα εδώ και θα συνεννοηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αντρέλη, τώρα που είστε ήρεμος, είστε η χαρά της ζωής, η αιώνη άνοιξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Το γάλα της γαϊδούρας βέβαια είναι πανάκριβο. Ναι, είναι πανάκριβο, δεν πίνετε έτσι. Πίνετε ένα σφινάκι την ημέρα, όπως είπε η κυρία. Εγώ δεν τρώω όμως καθόλου αλάτι. Νομίζω και το καθόλου δεν κάνει, φιλαράκι μου. Λιγάκι νάτριο το χρειάζεσαι να το πάρεις το αλατάκι. Λιγάκι. Όλοι στην ζωή θέλουμε μέτρο, κύριε Αντρεούλη μας. Παν μέτρο να είστε. Ναι, αγαπητέ Μαράκη, το δέχομαι και θα σου συμπληρώσω και θα σε διορθώσω μάλλον σε κάτι. Γιατί οι μόνοι πρόγονοι δεν είχαν πει ποτέ παν μέτρο να είστε, είχαν πει μέτρο να είστε. Το παν προσθέθηκε μετά. Η κανονικότητα της λέξης είναι μέτρο να είστε. Πάντως συμφωνώ σε αυτό που γράφετε. Κύριε Αντρεούλη, έχετε σπανάκι στο αδόντια σας? Ναι, έχω. Τι λες? Ωραία, πάρα μου το βγάλεις, σε περιμένω. Ψεύτη. Αχ, λεμονάκι. Για να ξέρετε ότι με το που έφαγα το λεμόνι, αμέσως έφυγε η βαρύτητα του σπανακιού από το στομάχι και σαν να εξαφανίστηκε, είδατε ότι διασπάει τελικά το σίδηρο. Φιλιά πολλά στο Μεσολόγγι, μ' αρέσει πολύ, ωραία, η Μαρμελάδα Αμερικού, πάρα πολύ. Ναι ρε Αντρεούλη, να μείνεις ήρεμος, καμιά σχέση. Ό,τι καλύτερο για τηγανίτες χωρίς λάδι είναι το Air Fryer, η καλύτερα αγορά που έκανα ποτέ. Τι είναι, αγάπη μου, το Air Fryer, για απαντησέ μου, δεν ξέρω. Στίβια και αλάτι. Στέβια και αλάτι Ιμαλαΐων. Είναι καλό για το έντερο, παιδιά, μακριά από ζάχαρη και αλάτι κανονικό. Φυσικά το δέχομαι. Στέβια και αλάτι. Στέβια και αλάτι. Εγώ πάλι τρώω καντέρελ, δεν τρώω στέβια, δεν μ' αρέσει. Και αλάτι Ιμαλαΐων. Φυσικά ή το άλλο, το όπως το είπαμε, Μεσολογγίου. Κύριε Αντρεούλη, τα ευαίσθητα αίσθημα. Κάποτε είχαμε δηλώσει πως οι ομολογιακές, κάποτε είχαν δηλώσει πως οι τάδε είναι πλέον μέσα στο τροφές. Πόσο δίκιο είχαμε ακριβώς?
Α, τι κάνεις! Καλά είσαι, αγόρι μου! Καλά εσύ! Άμε! Και το αλεύρι το άσπρο, αγαπητές φίλες. Αν θέλετε, αλλά αλεύρι μόνο ζέας. Μόνο ζέας. Το γνήσιο οικολογικό ζέας, όχι αυτό το αρτιμπούρτσι. Είναι μια συσκευή. Λέει το Ρενάκι που μαγειρεύει χωρίς λάδι. Αλλιώς λέει φριτές αέρας. Φριτές αέρος. Πολύ ενδιαφέρουσα η φριτές αέρος. Θα ήθελα να την αγοράσω τη φριτές αέρος. Κύριε Ντρόλη, θα πάτε διακοπές όπως και να είναι, να περάσετε όμορφα το καλοκαίρι. Εγώ μου δεν θα πάω διακοπές. Θα πηγαίνω και θα έχουμε σε διάφορα σημεία. Λόγω προσωπικών μου θεμάτων. Είναι μια κουταλιά λάδι και τη γανίζει με θερμό αέρα. Α, φριτέζα λοιπόν, κάτσε να το φωτογραφίσω αυτό. Στείλ το μου σε μήνυμα, Ελένη, στο προσωπικό Messenger, ευχαριστώ. Αλάτι Βόρειου Πόλου, δεν το ξέρω το αλάτι Βόρειου Πόλου, να το αγοράσω. Ένα άτομο είμαι. Στείλε μου σε παρακαλώ φίλε μου σε μήνυμα αυτό το αλάτι Βόρειου Πόλου, για να μην το ξεχάσω, χαράλαμπε. Εδώ στο Messenger, στείλε μου λίγο εδώ στο Messenger του TikTok, για να μην με ενδιαφέρει αυτή η πληροφορία, είναι πανάκριβο. Να πίνεις κεφίρ. Αγάπη μου, το κεφίρ θέλει πολύ δουλειά. Θέλει πολύ δουλειά το κεφιράκι. Πρέπει να βρω γνήσιο κεφίρ, να πίνω γάλα κατσικούλας. Να προτιμώ τα γιαούρτια με 2 λιπαρά, παιδιά. Με 2 λιπαρά. Κατσικούλας με 2 λιπαρά παίρνω εγώ πάντα. Το ταχύνι δεν μου κάνει καθόλου καλό εμένα στην ομάδα αίματος μου, αγαπητέ φίλε, και μ' αρέσει να πίνω ταχύνη μέσα στη φασκομιλιά μου, δεν μου κάνει καθόλου καλό εμένα στην ομάδα αίματός μου. Παίρνω μαύρο κίνδυνο σε λάδι. Μανδραγόρας, κατάστημα μάλιστα. Τι πήρες αγάπη μου Βασιλική εσύ? Ναι κύριε Αντελή μου, πολύ καλή φριτέζα αέρος. Πού είσαι? Τι έγινε Δημάκο? Φίλτατε. Καλά εσύ, πολύ καλή λοιπόν, είναι καλή λοιπόν η φριτέζα λοιπόν αέρος, να την πάρω και εγώ μάλλον. Φριτέζα αέρος. Τι φτιάχνεις με αυτή? Μαγειρεύεις. Κρέατα και τέτοια. Δεν βάζεις πολύ λάδι, με μια μικρή κουταλιά μαγειρεύεις. Με τον αέρα αυτό και μαγειρεύεται. Με τον αέρα. Έρφρε, στείλε μου Βαλέρια, στείλε μου στο προσωπικό Messenger πώς λέγεται Airfryer, να την αγοράσω. Είναι πανάκριβες αυτές. Να 50 ευρώ σε γερμανό μάρκετ, γερμανικό μάρκετ, 50 ευρώ σε γερμανικό μάρκετ. Ποιο είναι το γερμανικό μάρκετ, τα lead? Στο ίστα που θέλετε στείλτε μου. Γερμανικό μάρκετ ποιο είναι βρε αγόρι μου, ξέρεις κάποιο άλλο εσύ Δημάκο? Το Media Markt. Α, Media Markt. Το Media Markt είναι γερμανικό, να ξέρεις. Ξεκάθαρα. Πού είσαι, πίνεις καφέ? Δεν με πίνεις καφέ. Ναι, και στα Lidl λέει έχει. Στα Lidl βάζει πολύ. Έχει στα Lidl, γράφτε μου. Όχι τα Lidl. Πού αγάπη μου, πού εννοείς, πού. Πού την πουλάνε, παντού την πουλάνε. Γράψε μας λίγο να ξέρουμε.
Οι τιμές ξεκινούν από 65-50 ανά μήνα, πληρώνω 18 μήνες. Σε όχι 50 ανά μήνα, ρε φίλε. Τι αγόρασε αυτοκίνητο 50 ανά μήνα, τη φριτέζα. Τρολάρεις εδώ μέσα, φύγε από εδώ γιατί με τρολάρεις, όταν και μου τη βαράει σαν νεύρα. Όταν ζητάω μια πληροφορία να μου γράψεις μαλακίες, έλα. Τέτοια ώρα, πρόβλημα. Αυτοκίνητο αγόρασες. Στα lead λέει έχει, λέει η κοπέλα. Η Βαλέρια λέει έχει στα lead. Έχει, αλλά βάζει προσφορές, όχι συνέχεια. Εντάξει. Και στο σκλαβενί τι λέει έχει. 180 ευρώ κοστίζει. Παντού έχει, ρε εσύ. Έχετε σου παγώ είναι ακριβή. 50 με 60 ευρώ εκεί. Πού τα είδατε 180 ευρώ, ρε φιλενάδα, είσαστε καλά. Τι αγοράζετε, χίτρες. Αντρεούλη, άμα είναι να πάρεις, θα πάρεις κάτι καλό. Δεν θα πάρεις καμιά μπαλότσα. Αλλά Δημητρούλα μου. Ναι, αγάπη μου, θα σε πάρω σε λίγο. Okay. Είσαι καλά, μωρό μου. Καλησπέρα. Τι έπαθες. Ναι, μωρή, σαβούρα θα σου πω μετά. Έχεις άλλα παρά, ναι, πάμε. Έλα, ταπ. Μπράβο, ρε, μήρα, μπες. Παντού υπάρχουν, εγώ την πήρα 350, λέει, τη Στεφάλ. 350 καλά, εντάξει, ευρώ. Παιδιά, εντάξει, πέζα. Πάτε και πάρετε τσουκάλια 350 ευρώ, επειδή είναι τη Στεφάλ. Είπαμε να πάρετε κάτι καλό, να κάνετε τη δουλίτσα σας στο λάδι. Με ενδιαφέρει και το νερό, δεν με ενδιαφέρει εμένα, ναι. Να είναι η Τεφάλ και να είναι η φίρμα που θα την πληρώσω εγώ. Ένα τσουκάλι, μια ρόδα αυτοκινήτου, 305 ευρώ κάνουν όλες οι ρόδες του αυτοκινήτου. Ναι, το ξέρω. Έτσι. Είναι πάρα έχει κοτσόβολος με 65 ευρώ, ορίστε. Τόσο. Κοτσόβολος. Κοτσόβολος, σωστά. Από 60 έως 300 έχει, παιδιά μου, εντάξει, από 60 έως 300. Ευχαριστώ πολύ, Χαγιάτη. Από 60 έως 300, δεν είμαστε πλούσιοι. Παρακαλώ. Ο κύριος Ανδρεαδάκη. Γεια σου, Αντρέα. Κύριε Μιχάλη, να πείτε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Υπάρχουν κακριβές. Φυσικά και υπάρχουν κακριβές. Ναι. Φυσικά. Είναι το βιβλίο της κυρίας Βέφας, αγάπη μου. Ο κύριος Εθνικός Σάιμ. Το χρειάζομαι, ναι, ναι. Σε ποιο σημείο, θυμίστε μου που είστε. Α, εκεί στο δικό μας, εδώ το δικό μας, εκεί είσαι. Α, ωραία, κρατήστε το, μέχρι ποια ώρα θα είστε, ε. Θα έρθω από εκεί να το πάρω. Να σε καλά, κοκλάρα μου, γεια σου, γεια σου. Την παρήγγειλες κιόλας. Όχι, όχι. Μου έχει στείλει η κυρία Βέφα το βιβλίο της Αλεξιάδου. Και επειδή έχει γράψει ένα βιβλίο και έχει μέσα όλη την ιστορία της, είναι πολύ, πολύ σοβαρή η ιστορία της Βέφας. Δεν είναι μόνο. Καταρχάς για μένα η Βέφα έχει πολύ μεγάλο σεβασμό γιατί είναι η πρώτη γυναίκα που ξεκίνησε με την κορομιλά της μαγειρικές τηλεόραση. Είναι φίλη μου προσωπική. Μου στείλε ένα βιβλίο λοιπόν, θέλω να το παραλάβω. Είναι 40, 50, είναι μεγάλο. Η Βέφα Αλεξιάδου. Ναι. 85 χρονών καλή και βάλε. Πόσο? Αυτό που σου είπα. Αλήθεια. Τσιπά. Κυρία Βέφα Αλεξιάδου είχε δύο κόρες, οι οποίες η μία πέθανε πίσω από την άλλη. Στο κημητήριο Ερυθρέα τις θάψαμε, ήμουν και εγώ στις κηδείες τους. Είχε δύο κόρες, έχασε τα παιδιά της, μεγαλώνει τα γόνια της. Ζει τώρα, έχει φύγει από την Αθήνα, από το σπίτι εδώ στο Καστήρι κοντά μου. Και μένει στο εξοχικό της σπίτι. Είναι μια ταλαιπωρημένη ιστορία σου, πώς τα έχει έρθει στα πόδια της. Είναι, ναι. Είναι okay. Να σου στείλουμε ένα δονητή τώρα που σε χώρισε στο τεκνό. Κανένα τεκνό δεν με χώρισε. Πρώτα το τεκνό της σχέσης μου είμαι εγώ και όχι ο άντρας μου. Εγώ είμαι πιο τεκνό από τον άντρα μου. Και τους δονητές κρατήστε να τους βάζετε εσείς στον πάτο σας. Γιατί προφανώς τους χρειάζεστε. Εγώ έχω φυσικά προϊόντα όσα θέλω. Ζωντανά, ζωντανά και φυσικά. Σπαρταράνε, σπαρταράνε πες. Σπαρταράνε. Έλεος τέτοια ώρα. Παιδιά, εντάξει, ο άνθρωπος δεν ξέρει την ηλικία της κυρίας Βέφας. Έλεος πια. Πού να ξέρει, 89 είναι. 89 χρονών είναι η κυρία Βέφα. Καλά τα είπα εγώ. 89 ετών η κυρία Βέφα και μου αρέσει εμένα. Αλίμονα να κουρεύουμε τα μαλλιά μας με τις εποχές. Μισό λεπτό, ναι. Καρέ. Καρεδάκι. Είμαι ερωτευμένος με τον εαυτό μου. Μ' αρέσει ο εαυτός μου έτσι, ακριβώς όπως είναι. Οκ, okay, εντάξει, δεν είπαμε τίποτα. Και εμείς έτσι έχουμε γνωρίσει. Έτσι, ο άντρας της ζωής μου, ο άντρας της ζωής μου είμαι εγώ. Wow. Τι κάνουμε τώρα εδώ. Βασούλα, παίζουμε παιχνιδάκι.
με το γνωστό εθνικό στάρ Αντρεούλη. Είναι απλό. Χρήστος, ναι, ναι, σας το έστειλα. Α, δεν το έστειλα, παιδιά, αν είναι δυνατόν. Η Άντζελα Δημητρίου, σε όλο το μεγαλείο, το φωτογράφησα και δεν το έστειλα. Πολλά φιλιά σε φίλο μου, τον κύριο Μπότη, τον Χρήστο, το γλυκό μου. Ήθελα να πω, Κώστα, η Άντζελα Δημητρίου, το ξέχασε. Η Άντζελα Δημητρίου. Και να το πει στα χέρια μας, δεν πειράζει να το πει. Όχι, ξεχνάει. Role playing, τι είναι αυτό ρε παιδιά, τι μου λένε εδώ, Μαρία, τι λες. Βασούλα, γεια σου. Ξεχνάω ρε παιδιά, τώρα το έχω βγάλει, θα σας το στείλω, το έχω βγάλει τώρα εδώ σε αυτό το κινητό. Μόλις κλείσω το, ας το φωτογραφίσω εδώ. Ήθελα να πω, αγαπητέ φίλε, ξέρω να ψωνίζω, δόξα τω Θεώ. Ο κουμπάρος μου, τώρα με τις αυτές, εγώ έχω δύο ψυγεία στο σπίτι. Τρία ψυγεία. Έχω ένα μικρό για τα αναψυκτικά και έχω και δύο μεγάλα. Το ένα από τα μεγάλα αποφάσισα να το δώσω τώρα με τις αποσύρσεις, με τις εφορίες. Α, ναι, με τις ηλεκτρονικές. Ναι, 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 ναι. Και ναι. Μάλιστα θα πάρω ένα ψυγείο ίνοξ, γιατί και το άλλο μου είναι ίνοξ, και θα δώσω το άσπρο στη μητέρα μου. Αποφάσισα να δώσω το άσπρο. Και μου βρήκε ο κουμπάρος μου ένα ψυγείο. Πάρω και τώρα θέλω να βρω και ένα καλό πλυντήριο να πάρω. Θα το πάρω ελαφρώς χτυπημένο για να είναι φτηνό. Θέλω LG 9. Θέλω LG 9. Πολύ καλό. Πολύ καλό. 9. 9 κιλά θέλω και, ναι, ναι, και αν μπορώ και με ελληνικό πρόγραμμα ακόμη καλύτερο. Γιατί το πλυντήριο μου χάλασε πριν λίγο καιρό μέσα στα live. Και αναγκάζομαι και τα πλένω. Τα παίρνει όλο το πλυντήριο και τα πλένει και μου τα φέρνει και, είναι, δεν συμφέρει. Α, τα πας σε καθαριστήριο. Τι θα κάνω άμα τώρα μου χάλασε το πλυντήριο μου λίγες μέρες. Εγώ έπλαινα τη λεκάνη ρε φίλε. Στη λεκάνη. Φίλε μου, πλένω τα εσωρουχά μου στα χέρια. Εγώ έχω μια μανία να πλένω τα εσωρουχά μου στα χέρια. Α, το έχω μανία, ναι. Αυτό, ξέρεις αγαπητέ. Κάτσε, δεν τα βάζεις πλυντήριο. Τα εσώρουχα θέλουν τους 30 βαθμούς, αλλά εγώ θα θέλω χεράκι τα εσώρουχα. Καταρχάς δεν προλαβαίνω τα εσώρουχα μου να λερώσουν. Αλλάζω δύο εσώρουχα τη μέρα, επομένως. Δύο εσώρουχα τη μέρα. Υπερβολικό ρε. Και τι θα έχω να αποχάσω. Τα πλένω στα χεράκια μου με μαύρο, γιατί μαύρα φοράω περισσότερο και μπλε. Μαύρα φοράω και εγώ. Πετύχεις το εσώρουχο το μαύρο. Μαύρο, μαύρο εσώρουχο μόνο. Μόνο μαύρα μου αρέσουν τα εσώρουχα μένα, ναι. Βία μπλε σκούρο. Κοίτα, αγάπη μου γλυκιά, εγώ όχι μόνο στα εσώρουχα μαύρο. Γενικά, στα ρούχα μαύρα. Α, και στα ρούχα σου, και στα ρούχα σου. Ναι, είσαι, ναι. Και Αντρεούλης δεύτερος. Α, είσαι Αντρεούλης, ναι, δεύτερος, ναι, ναι. Εσύ, ε. Αντρεούλης δεύτερος. Προσπάθησα πολύ να με πείσουν να βγάλω τα μαύρα, λόγω της μητέρας μου, αλλά δεν τα κατάφερε κανείς, το κάνω ο άντρας μου. Ναι. Τα μαύρα τα έβαλα, φορούσα και από μικρός, αλλά έβαζα και χρώματα, έβαζα και καφέ, έβαζα και μπλου. Καθιερωθήκανε με το θάνατο της μάνας μου, είναι τιμή Σένεκεν για τη μάνα μου, τιμή Σένεκεν επί της γης, δεν κάνω κάτι για την ψυχή της. Τα αγαπώ πολύ το μαύρο, αλλά γουστάρω, δεν θα τα ξαναβγάλω πολλές, τιμή Σένεκεν για τη μάνα μου, γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος που άξιζε τον κόπο. Να μην να βάλω άλλο χρώμα, γιατί είναι η μόνη που έκανε πράγματα για μένα και είναι η μόνη που δεν με εγκατέλειψε. Ήταν πάντα δίπλα σου, ε. Ήταν πάντα δίπλα. Μισό αιώνα. Μπράβο. Είναι ένας έρωτας και μια αγάπη, ένας έρωτας ανιδιοτελής χωρίς έρωτας. Που δεν θα πάψει να υπάρχει ποτέ στους αιώνες. Και ξέρεις κάτι, ρε Ντιμάκο, θα σου πω ένα πράγμα. Έλα. Το άσχημο ξέρεις ποιο είναι. Δεν θα πω για τον άντρα μου, γιατί τον άντρα μου τον αγαπάω πάρα πολύ. Ξέρεις τι έχει συμβεί, δεν θα τον κατηγορώ τον άντρα μου εγώ μέσα live. Ξέρω πολύ καλά να τον υπερασπιστώ τον άντρα. Ότι έχω με τον άντρα μου θα τα βρω. Παρακάτω. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Ξέρεις τι είναι να πάρεις τον άνθρωπο ένα χρόνο που τον γνώρισες πριν και να τον τοποθετήσεις στο ένατο σκαλοπάτι και στο δέκατο να έχεις τη μάνα σου και τους φίλους να τους έχεις το πέντε. Και να μην το καταλάβει. Να τον αγαπάς πολύ με λίγα λόγια. Αυτό λέμε. Να βάλεις το ένα το σκαλοπάτι, ένα σκαλοπάτι κάτω από την μάνα σου. Υπερβολική αγάπη καταλαβαίνω εγώ, αυτό καταλαβαίνω.
Αλλά το θέμα είναι, το εκτίμησε. Τι σημασία έχει. Η ψυχή μου νιώθει αγάπη. Εγώ την ψυχή νιώθει αγάπη, ρε, εσύ, αγάπη μου γλυκιά, αλλά ο σκοπός είναι να καταλαβαίνει το ζητούμενο. Και τι να κάνουμε, βρε αγάπη μου, τώρα το ζητούμενο είναι τι είμαστε εμείς μέσα μας. Δεν φτάνει μόνο αυτό, ρε Αντρεούλη. Τι να κάνω, βρε Ντυμάκο μου, τώρα δεν είμαι ζητιάνος της αγάπης. Όχι, δεν είπαμε αυτό, ρε εσύ. Καμία σχέση, Αντρεούλη. Απλά δεν σε τρώει το μαράζι να πει, κοίτα ρε εσύ, ψυχούσα τα ψυχούλα, πάντα. Η ψυχούλα, εγώ πιστεύω ακριβώς. Ότι εμένα ο άντρας μου εισέπραξε αγάπη από αυτόν. Αυτή τη λίγη, ό,τι είχε αυτός μέσα του. Είχε αγάπη για μένα. Είχε αγάπη για μένα. Στον κοσμάκι να λέει ότι θέλει και να φωνάζει και να λέει ο καθένας τα τρελά του. Ο άντρας μου με αγάπησε. Ξέρω πολύ καλά όταν με φύλαγε και όταν μου έλεγε κάποια πράγματα, ευχαριστώ για κάποια πράγματα, πόσο πολύ η ψυχή του με ευχαριστούσε. Ξέρει καλά η ψυχή μου. Και θα ζήσω. Είμαι πολύ νέος ακόμα. Καλά, θα ζήσεις, εννοείται. Θα ζήσεις, δεν το συζητάω. Ας μην κάνω τις κασάνδρες. Δεν σε τρώει λίγο το μαράζι να πεις, κοίτα, του δώσα τόση αγάπη. Και όλη μέρα κλαίω, και τι άλλο να κάνω. Τι με τρώει η χαρά. Κατάλαβα, ναι. Έχεις δίκιο. Και αν κλείσουν οι πηγές, τα σημάδια μένουν. Και ας ο κόσμος να γράφει από κάτω, τον κάθε πικραμένο δεν με ενδιαφέρει. Δεν τους απαντώ και δεν με ενδιαφέρει ο κάθε πικραμένος από όλους αυτούς εδώ. Ζούνε μέσα στην ψυχή. Λέμε τώρα. Δεν λέμε για τέτοια πράγματα. Λέμε ότι για αγάπες μιλάμε. Το τι γινόταν δεν μας τώρα στο κρεβάτι τους. Δεν συζητάμε αυτό. Στο δικό σας κρεβάτι μας έχετε πει, αν έχετε κρεβάτι καν, να κάνετε κανένα σεξάκι. Γιατί όλοι είστε εδώ πέρα οι περισσότεροι. Εντάξει, το κρεβάτι σου τι έκανε ο καθένας, τώρα θα κάθομαι να ασχολούμαστε με... Καλά κάνανε ό,τι κάνανε. Και μπράβο τους. Άντρας μου ήταν, νόμιμος άντρας μου. Άντρας, ακριβώς. Με ποιον θα πηδηχτώ με τον παπά ξενωρίας. Ό,τι γουστάμουν κάνουν στο κρεβάτι τους, ρε παιδιά. Με είτε. Αν είναι δυνατόν. Ακόμα νιώθεις αγάπη, Αντρεούλη. Δεν περνάει αγάπη, αγάπη μου. Δεν περνάει αγάπη. Η αγάπη όταν έρθει έρχεται και μένει για πάντα. Εντάξει, δε για πάντα, ρε Αντρεούλη, τι μου λες τώρα. Για πάντα! Δηλαδή, όταν αγαπήσεις τον άλλο, άλλο ο έρωτας. Αν δεν είναι αμοιβαίο. Τι σημασία έχει αυτό. Τι σημασία έχει αυτό. Τον αγαπάω τον άνθρωπο μου. Εγώ είμαι σαν να είμαι ο γονιός του. Σαν το αίμα του. Το αίμα μου είναι. Και επειδή θα υπογράψει ένα διαζύγιο και θα φύγει να πάει όπου θέλει, τον ξεχάσω εγώ τον δικό μου άνθρωπο. Βέβαια. Α, είναι τελειωμένο. Είναι σίγουρο αυτό τελικά. Δεν ξέρω, αγόρι μου. Ο Θεός ξέρει. Τελειωμένος είναι ο θάνατος. Όταν πεθάνει κάποιος, λέμε αυτός ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή. Τώρα τι να σου λέω εγώ. Ο Θεός ξέρει. Δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, τώρα άλλο λέμε, δεν λέμε για θάνατο. Λίλα. Δεν θα ήθελα να το κουβεντιάσω το κομμάτι αυτό. Αυτό εκεί τι είναι, καφετέρια που πας, Αντρεούλη? Ναι, είναι η καφετέρια μιας πολύ στενής μου φίλης. Πριν από πολύ όμορφα, βλέπω πίσω σικές, τι είναι αυτό, ευκάλυπτη, τι είναι? Όχι, είναι πολύ ωραία λουλούδια. Έχει πολύ λουλουδάκια, έχει πολύ λουλουδάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τέτοιο, είναι πολύ φίλη, είναι δικό μου το περιβάλλον, είναι δικό μου, είναι σαν να είναι δικό μου το μαγαζί. Αλήθεια. Πολύ τέλειο. Βέβαια, γι' αυτό κάνω και ό,τι θέλω εδώ. Και είχε δροσούλα, Δροσούλα. Αναγία μου, τέτοιο ευλογημένο σημείο. Δροσούλα, λες και είσαι σε νησί που φυσάει. Αλήθεια. Α, γι' αυτό πας, είναι κοντά στο σπίτι σου? Ναι, είναι κοντά. Α, γι' αυτό σε βολεύει. Οδηγώ πάντα εγώ, δεν πηγαίνω. Όχι, θα με βόλευε οπουδήποτε, είναι να έχω την ησυχία που έχω. Γεια σου, Σταυρούλα. Καλησπέρα, γεια σου Ντίνα. Καλησπέρα. Έχω πονέσει από την γυναίκα, λέει ένας φίλος μας εδώ στην Ευθετής, δεν τη συγχωρώ ποτέ. Φίλε μου, το τι συγχωρούμε και το τι δεν συγχωρούμε είναι όλα σχετικά. Μάνο. Καταλαβαίνω ότι πόνεσες πολύ, την αγαπάς προφανώς για να πονάς πολύ. Όποιος αγαπάει παράλληλα και μισεί όταν τον πονάει ο άλλος, γιατί δεν μπορεί να σου χώσει ο άλλος
μια πυρουνιά στο πόδι και να λες ευχαριστώ σου και να τον αγαπάς, σε καταλαβαίνω. Απόλυτα συμπάσχω. Η αγάπη και το μίσος είναι μια τρίχα που έχουν. Καλά, Ντίνα, εσύ. Κοίταξε, όσον αφορά αυτό που λες ότι δεν μπορεί να σε πληγώνει ο άλλος, δεν μπορείς να του συγχωρείς και τα πάντα. Αντρεούλε, με συγχωρείς κιόλας. Δεν μπορώ να του συγχωρείς τα πάντα. Εγώ του Στέφανό μου τα συγχωρώ. Κακός για μένα. Δεν με βρίσκει σύμφωνο σε αυτό. Εάν δεν επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα, τον συγχωρώ. Μα επαναλαμβάνονται ρε εσύ, Αντρεούλη. Το ξέρεις πολύ καλά. Κάποια πράγματα επαναλαμβάνονται. Καλά, την ανθρώπινη. Όταν πήγαινε στον Χριστό να ζητήσει συγγνώμη, ο Χριστός σου έλεγε σε συγχωρώ, πήγαινε και μην το ξαναεπαναλάβεις. Ακριβώς. Γίνεται μεγαλύτερο αυτό. Εγώ δεν γίνεται αυτό. Όταν το επαναλάβει ο άλλος στη Δημάκο, κάνω το εξής. Ας τον άντρα μου, ας τον βγάλουμε εξαιρετήσεις. Ο Στέφανο δεν θέλω να το συζητήσω. Γενικά μιλάμε. Ένα φίλο μου. Με ένα φίλο μου, έτσι. Mm. Όταν το ξαναεπαναλάβει κάτι, κάνω κάτι. Δεν τον εκδικούμε, τον απομακρύνω για πάντα. Φεύγω από τη ζωή του. Με παρακαλάει να μου μιλάει και δεν θα του μιλήσω ποτέ. Α, απλά απομακρύνεσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχω όρεξη να μαζεύω τοξικότητες. Στον άντρα μου δεν συμβαίνει. Αυτό ούτε και στη μάνα μου θα συνέβαινε. Ναι, φίλε, όντως, η τοξικότητα είναι ό,τι χειρότερο. Στάνταρ. Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, λέει Μάρια. Καλά, τώρα τέτοιες παρηγοριές στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του, θα σας πω όσες θέλετε. Επί της ουσίας παρηγοριές στον άρρωστο. Καλά, ναι. Είναι και αυτό. Και δεν θέλω, παρακαλώ, πολύ, και εδώ δεν θέλω να μου γράφετε στο δικό μου προφίλ. Μην μου ξαναγράψετε εκείνη την αηδία, ο έρωτας με έρωτα περνάει, θα ξεράσω. Ξεράσω, μην το γράφετε αυτό. Α, μου το γράψανε αυτό. Ναι. Δεν ισχύει. Μύθος. Φυσικά. Τώρα φέρουμε με ένα 50 άντρες ο ερώτερος της γης. Κάτσε να τους κοιτάξω. Γιατί ρε εσύ. Γιατί είμαι ερωτευμένος τον άντρα μου, δεν βλέπω. Είσαι ερωτευμένος, άμα έρθει κανένα καλό παιδί δηλαδή. Μισό λεπτό, άμα έρθει κανένα καλό παιδί. Δεν πάει να είναι το καλό και το όχι. Έχω τον άντρα, θέλω τον άντρα μου. Όχι, δεν γουστάρω, δεν γουστάρω. Και σε πλησιάσει όμορφα και ωραία, ευγενικότατο. Δεν πάει να με πλησιάσει και επειδή με πλησιάσει όμορφα και επειδή με πλησιάσει όμορφα. Πάει να κροτήσω το λάθος του σύζυγου μου. Θα πω, έλα πάμε βόλτα. Όχι. Εγώ τον ο άντρας μου αρέσει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Εμένα αυτό μου αρέσει. Οπότε είσαι κολλημένος. Εκεί. Φυσικά. Τις προάλλες είπε, τι λέει, έλα ρε λαλάντζα κι εσύ τώρα. Φυσικά. Όταν βλέπεις μέσα στο άλλου τα μάτια τον ήλιο, φυσικά και είσαι κολλημένος στον ήλιο, που θα πας στο σκοτάδι. Ναι ρε εσύ, όμως Αντρεούλη, η ζωή συνεχίζεται. Δεν μπορείς να είσαι κολλημένος. Τι συνεχίζω τη ζωή μου, δεν μπορεί να αλλάξω με τα αισθήματά μου. Ναι, το συνεχίζω τη ζωή μου, τι σημαίνει, ότι κάνω μια άλλη γνωριμία, έτσι δεν είναι. Δεν είναι αυτό, συνεχίζω τη ζωή μου, συνεχίζω τη ζωή μου. Η ζωή μπορεί να μου φέρει καριέρα, η ζωή μπορεί να μου φέρει αρρώστιες, η ζωή μπορεί να μου φέρει χαρά, λύπη. Άστα αυτά τώρα, μην πας. Δεν ξαναφτιάχνω τη ζωή μου, δεν έχεις χάσει επεισόδιες. Έχω δηλώσει ότι είπα στο φίλο μου ότι δεν θα πάω σε 6 Οκτωβρίου και ότι αγαπάω το σύζυγό μου και θα παραμείνω σε παρθενία πλήρη. Α, είσαι αποφασισμένος δηλαδή. Βεβαίως. Πολύ σπάνιο αυτό, φίλε. Δεν το... Εγώ παντρεύτηκα μία φορά. Δεν είναι επιλογή μου όλο αυτό. Συμβαίνει. Και για μένα, μπράβο. Αξιοπρέπει αυτό που αγαπώ. Εγώ μαζί σου, Αντρεούλα, αν μπορείς και το τηρήσεις, παρόλο τους πειρασμούς που κυκλοφορούν γύρω μας. Έτσι ήμουν μια ζωή, αγάπη μου. Έτσι είμαι μια ζωή, εγώ, αγάπη μου. Φανταστείς ότι όταν γνώρισα το Στέφανο, ήμουν από το 2011 μόνος μου. Δέκα χρόνια. Μέχρι να βρω το κατάλληλο πρόσωπο, φυσικά. Ούτε Ρένα, ήρεμα. Πέτες, στη ζωή μου. Όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι, δεν σημαίνει πως
Μετά από 2 χρόνια χωρισμού και εγώ είμαι ακόμα κολλημένη και τον κυνηγούσα 1,5 χρόνο για τον αγαπάω. Μπράβο, Μαριάννα. Ναι, εντάξει, είπαμε πολλά συμφέρεις, αλλά κάποια στιγμή έχεις ανάγκη από μια συντροφιά. Σωστά. Συντροφιά είναι οι αναμνήσεις μου και ο άνθρωπο. Συντροφιά είναι οι αναμνήσεις μου και ο άνθρωπός μου που αγάπησα και παντρεύτηκα. Η ωραιότητα. Και τι θα κάνεις, θα είσαι δηλαδή μόνος σου, Αντρεούλη. Και λοιπόν. Εσύ και ο πόνος σου. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που πεθάνανε οι γυναίκες τους και οι άντρες τους και μια ολόκληρη ζωή μείνανε μετά. Δηλαδή τα παραπονιά. Εντάξει, για μένα εντάξει, έχεις κάποιο δίκιο, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να σπάσει το κορπιστό, Αντρεούλη. Εγώ παντρεύτηκα. Εγώ ένα γάμο ήθελα να κάνω, τον έκανα. Γιατί αποκλείς το να ξαναπαντρευτείς, δηλαδή. Το αποκλείς. Πολύ κολλημένος είσαι. Πολύ κολλημένος είμαι εγώ ή πολύ σημαντικός ήταν ο άντρας, μόνο από τα δύο συμβαίνει. Όχι, και τα δύο. Και τα δύο μπορεί να συμβαίνει. Και τα δύο. Όταν φτάσεις σε σημείο να είσαι με κάποιον και να τον πονάς. Γεια σου, Τζίνα. Ακόμα αγαπιούνται οι τρίτοι τους φάρανε. Μου λέει εδώ. Τι γράφουνε? Ότι ακόμα αγαπιέστε, αλλά οι τρίτοι σας φάρανε. Δεν έχει άδικο ποιητής. Υπάρχει Θεός. Δεν έχει άδικο ποιητής. Υπάρχει Θεός. Και λέει μια παροιμία, δηλαδή, ποτέ εκ του τέλους μη μακα... Μια λέξη του περιμένετε. Ωραία, πάνω απ' όλα υπάρχει ο εαυτός μας, να χέσω εγώ τον εγωισμό μας και το εγώ μου. Δεν έχεις εγωισμό, okay, άνθρωπο. Δεν έχω εγωισμό, αλλά με τον άνθρωπο που παντρεύτηκα, τι εγωισμό να έχω. Εγωιστής είσαι, δεν είσαι, ρε φίλε. Δεν μπορείς να είσαι με κάποιους τον άνθρωπο. Όχι, okay, δεν μπορεί να είσαι εγωιστής με τα πάντα. Είμαι εγωιστής να σέβομαι τον εαυτό μου. Γιώργο. Το όνομά μου. Δεν είμαι εγώ. Ναι, εγωιστής άλλο να... το ένα, εντάξει. Επειδή ο άντρας μου κάνει λάθη, να βάζω. Οι αμνήσεις, να ξέρεις, στη δική μου ζωή είναι αλυσίδες βαριές που σε κρατάνε εκεί, δεν πας πουθενά. Ελένη. Τι ωραία λόγια.